κυκλοφοριακό χάος και ατέλειωτες ουρές ταλαιπωρίας σε ΒΟΑΚ, Παραλιακή, Άγιάννη, Χωστό και όχι μόνο, αδειάζουν τα ρεζερβουάρ, με τους οδηγούς και τους επαγγελματίες να αγανακτούν με τη δραματική καθημερινότητά τους, η οποία κοστίζει ακριβά στις τσέπες τους. 28 Σεπτεμβρίου, ενδεικτικά σας λέω, το πετρέλαιο κίνησης 1,78. Σήμερα που μιλάμε, 2,15. 50 λεπτά μέσα σε ένα μήνα μέσα. Το 50% περίπου της εισπραξής του πηγαίνει στα καύσιμα. Κάτι πρέπει να γίνει, δεν υπάρχει άλλη. Στο ΒΟΑΚ είναι το χειρότερο. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που ζω καθημερινά. Εδώ εργάζομαι και τι να σας πω, πολύ χαλιά. Άστα να πάνε, άστα. Κολγοδάς, όπως τα είπατε. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Και το μηχανάκι δυσκολεύεται, γιατί άμα ακολουθάς από πίσω, θα χάθηκες. Εδώ πέρα, Ελλάδα. Ελλάδα, πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Και στην Εθνική, ναι. Και αυτό θα συνεχιστεί. Το κυκλοφοριακό έμφραγμα κοστίζει ακριβά και στο αστικό κτέλ Ηρακλείου. Τα λεωφορεία εφοδιάζονται με επιπλέον 20 λίτρα καύσιμα, καθώς εγκλωβίζονται σε δεκάδες σημεία, ενώ το μαρτύριο της υπομονής χτυπά κόκκινο στη λεωφόρο 62 μαρτύρων, όπου για μία απόσταση 500 μέτρων από το ύψος των καμινίων προς το γιόφυρο, η καθυστέρηση αγγίζει τη μισή ώρα. Και καίει το πετρέλαιο χωρίς να κινείται. Από την έναρξη του σχολικού έτους και του πανεπιστημίου έχουμε παραπάνω καύσιμα γύρω στα 20 λίτρα το κάθε λεωφορείο. Ο κύριος Αναστασάκης εκνευρίστηκε με το έγγραφο που έκανα, αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένος σαν πρόεδρος του αστικού κτέλ να διαμαρτυρηθώ προς τις αρχές. Από εκεί και πέρα έχουμε και άλλες ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, να κάνουμε δυναμική αντιμετώπιση. Διαμαρτυρία. Προφανώς. Γιατί δεν βρίσκονται λύσεις. Το πρόβλημα των ανθρώπων καθημερινά είναι απίστευτη ταλαιπωρία. Απίστευτη ταλαιπωρία. Χαμός γίνεται. Το πρόβλημα όσο περνάει ο καιρός επιδεινώνεται παντού. Το κόστος είναι τεράστιο και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τα νοικοκυριά. Χάος. Λέω ότι ήταν μια πολύ κακή κίνηση. Θεωρώ ότι δεν έπρεπε να γίνει, παρόλο που προσπαθούν να ανοίξουν λίγο το δρόμο, δεν τα καταφέρουν. Στις τεράστιες ουρές στην Εθνική Οδό, όπου πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης, μαρτυρούν και οι οδηγοί του υπεραστικού κτέλου Ηρακλείου Λασιθίου, με την ταλαιπωρία να μεταφράζεται σε μια μισή ώρα, φέρνοντας τα πάνω κάτω στα δρομολόγια προς τις νότιες περιοχές του Ηρακλείου. Προς τη νότια Κρήτη, μετά το γιόφυρο δηλαδή, χρειάζεται και ακόμα και μια μισή ώρα. Δεν φτάνει μόνο το ότι ταλαιπωρείται ο επιβάτης. Το πρόβλημα όμως είναι ότι τα καύσιμα τα οποία δημιουργούνται με την αναμονή, διότι οι μηχανές είναι τα λεωφορεία δουλεύουν, έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε διπλάσιο κόστος καυσίμου. Και όπως καταλαβαίνετε, ένα καύσιμο αυτή τη στιγμή που έχει φτάσει στο 2,10 και 2,15 το πετρέλαιο, μιλάμε, δεν είναι πλέον διαχειρίσιμο. Δεν μπορεί να διαχειριστούμε αυτές τις τιμές. Μην γίνονται σε 3 μήνες όλα τα έργα. Να γίνεται ένας καταμερισμός. Μεγάλη αγανάκτηση, ναι, δεν. Δεν παλεύετε. Τίποτα, δεν παλεύετε. Εδώ καθόμασταν σε 2 λεπτά, είχαμε ξεμπερδέψει, τώρα θα είμαι μισή ώρα. Μόνο σε αυτούς που το κάνανε τους αρέσει, σε κανέναν άλλο. Χάλι. Τι γίνεται, δεν είναι κατάσταση αυτή. Χάος, όπως το πες. Χάος. Στην Ελλάδα ζούμε, δεν θα φτιάξει τίποτα ποτέ. Αύριο από τις 10 το βράδυ ως το πρωί της 5ης θα παραμείνει κλειστή η είσοδος στο ΒΟΑΚ προς Ρέθυμνο από το κόμβο της Παπαναστασίου, με τους οδηγούς να καλούνται να χρησιμοποιούν τους κόμβους Αλικαρνασσού και Γιόφυρου. Και ελπίζουμε ότι την 5η το απόγευμα, το βράδυ, θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των εργασιών στα πρώτα 1.800 περίπου μέτρα από πριν τον κόμβο Παπαναστασίου. Το επόμενο κομμάτι από τη Γιόφυρο μέχρι τα Ελληνοπεράματα, το οποίο είναι και πιο μεγάλο και θέλει και περισσότερες εργασίες, θα ξεκινήσει αφότου τελειώσει ο χειμώνας και πριν ξεκινήσει η νέα τουριστική σεζόν. Εδώ πέρα δεν βλέπετε, τι να πούμε, θα βλέπετε μόνιτα. Αυξήσεις σε εισιτήρια διεκδικεί τόσο το αστικό κτέλ Ηρακλείου όσο και το υπεραστικό κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Είναι αναπόφευκτο η αύξηση του εισιτήριου. Τώρα θα είναι 1,20, θα είναι 1,30, μάλλον στο 1,30.